σήμερα πρέπει να σα μιλήσω σαν δημοσιογράφο, αλλά σαν απλό πολίτη. Ναι. Δεν περιμένω από το Δήμο να μα δώσει τροφέ. Σε όσους τουλάχιστον είναι ευαισθητοποιημένοι με τα δέσποτα, ναι, ή γενικότερα τα γατάκια που γεννιούνται στις γειτονιές ή τα σκυλάκια, αλλά τουλάχιστον να έχει ολοκληρώσει αυτή τη σύμπραξη με τους τρεις γυναίκες κτηνιάτρους που είδα, ναι, ότι έχουν υπογράψει ότι ενδιαφέρονται, να μπορεί κανείς να πάει να στηρώσει. Εσείς τώρα τι μεταφέρετε, κυρία Ελλάδα? Αυτό που μου άφησαν, ναι, την ημέρα της σταυροπροσκύνησης, μετά την εκκλησία μου. Γύρισα και ορίστε τη βρήκα έξω από την αυλή μου. Κοιτάξτε, γλύκα, κοιτάξτε. Κοιτάξτε, ομορφιά. Ναι. Αυτά τώρα τα μωράκια δεν αξίζανε. Τα κατέληψαν. Τα φέρετε τώρα στη φιλοζωική. Τα έφερα στη φιλοζωική, γιατί εμείς ήδη ταΐζουμε γύρω, ναι, στις 20, ναι, στην, ναι, γειτονιά και δεν γίνεται. Μπράβο σας. Έτσι. Μπράβο σας, κυρία Δη. Να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή την κατάσταση και λόγω οικογενειακής εκεί κατάστασης, ναι, εγκυμοσύνης. Ναι. Βέβαια. Η πρόεδρος της φιλοζωικής, η κυρία Σεβαστή Τσάντερου, τα παραλαμβάνει και βεβαίως θα μιλήσουμε και μαζί της, γιατί έχουν στήσει ένα εδώ τραπέζι έξω από το επαρχείο για να ευαισθητοποιήσουν, να ευαισθητοποιήσετε τον κόσμο. Πολύ σωστά, να δείξουμε το έργο μας, ναι, και να προσπαθήσουμε να ευαισθητοποιήσουμε όλοι την Κάλυμνο, να καταλάβουν τι ακριβώς γίνεται, ναι, με τα δέσποτα. Πού υπάρχει αυτό το σοβαρό πρόβλημα στο νησί μας, όπως βλέπετε κι εσείς, καθημερινά παίρνουμε, ναι, μπορώ να σας πω ότι δεκάδες αδέσποτα ζώα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας, γιατί δεν έχουμε να τα συντηρήσετε όλα, να τα συντηρήσουμε με δική μας οικονομική ενίσχυση, δεν γίνεται διαφορετικά. Τα γατάκια τώρα αυτά, κυρία Σάντερ, πού θα τα πάτε? Στα σπίτια μας. Τα παίρνουμε στα σπίτια μας. Ναι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα ζώα έχουμε και φιλοξενούμε καθημερινά στα σπίτια μας. Και είναι τόσο όμορφο. Πάντως να πούμε κάτι, τα τελευταία χρόνια και με τη δουλειά που έχει κάνει η φιλοζωική. Ναι, 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 είναι εξαιρετική. Και με την προσπάθεια με τους ξένους που είναι τόσο ευαισθητοποιημένοι και τη βοηθούν και τους έχουμε φιλοξενήσει και σε εκπομπές. Ένα είναι σίγουρο, ότι μου είπαν οι ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ ότι έχει αυξηθεί κατακόρυφα η ζήτηση και η κατανάλωση γατοτροφών και σκυλοτροφών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το μουτράκι του να δω λίγο, το μουτράκι του αυτό. Είναι ένα σκούκλος. Το μουτράκι του, το μουτράκι του αυτό. Κοιτάξτε, κοιτάξτε, κοιτάξτε μια γλύκα. Κοιτάξτε εδώ τη γλύκα. Πάντως τα έφερα ταϊσμένα, έτσι. Να πούμε ότι τα δέσποτα είναι υποχρέωση του Δήμου. Τι ζητάτε από το Δήμο? Ο Δήμος πρέπει να ενισχύσει τη φιλοζωική. Να ενισχύσει όχι το έργο μόνο της φιλοζωικής, ναι, και ο Δήμος να αναλάβει τις ευθύνες του. Ναι. Να έχει ένα χώρο για να μπορούμε να βοηθάμε τα ζώα. Όπως βλέπετε, όλοι οι επισκέπτες του νησιού μας, η εικόνα μας δεν είναι τόσο καλή. Κάνουμε από το 2004. Δεν είναι το βαθμό του πολιτισμού μας, που οι ξένοι τώρα δίπλα σου, μάμα, υπάρχει βέβαια μια ισορροπία, λόγω της φιλοζωικής υπάρχει μια ισορροπία. Μπορώ να σας πω ότι εκατοντάδες αδέσποτα έχουν υιοθετηθεί. Έχουμε κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες. Είμαστε η μόνη φιλοζωική σε όλη την Ελλάδα που έχουμε νόμιμα χαρτιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπράβο σας, μπράβο σας. Τα ζώα νόμιμα και ελέγχονται στο εξωτερικό αν ζουν σωστά ή όχι. Σωστά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπράβο σας. Μπράβο. Βέβαια θα το παρακολουθούμε το θέμα, μήπως γίνει κάτι.